Παράλληλα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου διεξάγονται και οι ευρωεκλογές. Κοντά μας στο στούντιο του RTV έχουμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Μιλωνά. Κύριε Μιλωνά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να πούμε καταρχήν αυτό το κόμμα τι αντιπροσωπεύει και τι λέτε στους πολίτες στους οποίους σας ακούνε στις περιοδίες που κάνετε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση στο στούντιό σας και να σας πούμε ότι αντιπροσωπεύει τον πρωτογενή τομέα ως κύριο λόγο. Mm-hmm. Παράλληλα και όλο το αγροκτηνοτροφικό σύμπλεγμα. Με αυτόν τον τρόπο θέλετε να συζητηθούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα, κύριε Μιλωνά, και ποια είναι τα μηνύματα τα οποία παίρνετε στις περιοδίες αυτές τις οποίες κάνετε. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Υπάρχει πρόβλημα στη φορολογική επιβάρυνση που ασκείται σε όλο τον πρωτογενή τομέα, στους αγροκτηνοτρόφους, στις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν ήδη φορτώσει πάρα πολύ αυτό το κόσμο που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και στην εκμετάλλευση των προϊόντων, mm-hmm. ουσιαστικά. Όσον αφορά το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε, είναι ότι πλέον δεν μπορούμε άλλο να δεχθούμε αυτή την εξαθλίωση ουσιαστικά στο χώρο μας. Και προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή τη φωνή για να ακουστεί όχι μονάχα ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ούτε ως προσπάθεια το να αποκτήσουμε μονάχα ισχυρή πολιτική δύναμη, αλλά να στηρίξουμε αυτό το οποίο έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και οι γονείς μας και οι παππούδες μας, αλλά και πλέον εμείς σήμερα, ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να ξαναδώσει ζωή και πνοή στην επαρχία, στον κόσμο που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία εφαρμόζεται και διέπεται και από τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει υπέρ των αγροτών? Κοιτάξτε να δείτε. Ο σκοπό μπορεί να έχει να λειτουργήσει υπέρ των αγροτών. Όταν το αποτέλεσμα αυτό μέσα από τις κυβερνήσεις δεν δημιουργεί προϋπόθεση, πώς είναι δυνατόν να τη δεχθούμε ότι η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα υποφέρει όφελος στον πρωτογενή τομέα? Μέχρι στιγμής οι πολιτικές που εφαρμόζονται από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μιλωνά, θεωρείτε ότι η χώρα μας έχει, μάλλον λειτουργεί και αυτή σε πλαίσια μέσα που την ευνοούν, ισόνομα, με ίδια κριτήρια, με τα δικά της χαρακτηριστικά ως προς την αγροτική πολιτική? Ισόνομα δεν νομίζω ότι είναι. Υπάρχει μεγάλη... Ας πούμε για τις ενιαίες ενισχύσεις, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο το παράδειγμα. Όταν εννοείται για τις ενισχύσεις, τι εννοείται ακριβώς? Πώς γίνεται η ενιαία ενίσχυση, ας πούμε, στη χώρα μας και πώς γίνεται σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εγώ θα σας πω ότι πες ότι λειτουργεί και ισόνομα. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που είναι να δώσει, τα προσφέρει στη χώρα. Mm-hmm. Η διανομή που γίνεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις ως προς εμάς είναι ισόνομες? Θεωρώ πως όχι. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, τι θα έπρεπε να γίνει? Θα έπρεπε να προσεγγίσουμε το θέμα ως προς το κόστος παραγωγής το οποίο έχουμε. Είναι τελείως διαφορετικό το κόστος παραγωγής το οποίο έχει ένας Έλληνας κτηνοτρόφος ή ένας Έλληνας καλλιεργητής σε σχέση με έναν καλλιεργητή σε πιο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό λέω. Άρα τώρα περιμένετε με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική να ισοβαθμιστεί αυτό, να ισορροπήσει αυτό? Θεωρούμε γιατί ότι κάποια... θα δοθούν μεγαλύτερα ποσά στη χώρα μας. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή ναι, ότι πρέπει να δώσουν περισσότερη βάση στην ενίσχυση αυτής της χώρας. Mm-hmm. Γιατί και μπορεί να παράξει και ποιότητα έχει και μπορεί να συνεχίσει να έχει και ποσότητα μπορεί να έχει. Είπαμε από την αρχή ότι εάν δεν αλλάξει ο τρόπος που θέλουν να φορολογήσουν τον πρωτογενή τομέα, είναι η βάση της δύναμης.
πρέπει να διορθωθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πρέπει να δείξουν επιείκεια απέναντι στην φορολογία και στις ασφαλιστικές χώρες και στο κόστος παραγωγής. Στο κόστος παραγωγής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο Έλληνας με όλες αυτές, με όλα αυτά τα φορτία και να είναι ανταγωνίσιμος. Ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν λύνεται σε τόσο μικρό τηλεοπτικό χρόνο, σε τόσο σύντομο τηλεοπτικό χρόνο. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.